Γιώργος Τράπαλης, εκλογολόγος, πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Good Affairs. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, με αφορμή τώρα την χθεσινή κοινή εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή, πιάνω αφορμή από αυτό, να πω κάτι το οποίο το λέμε συνέχεια εδώ στην εκπομπή, ότι υπάρχει, όπως φάνηκε και από τις εκλογές, ένα υπόστρωμα πολιτικό το οποίο δεν εκφράζεται και έχει να κάνει κυρίως με μια δεξιά αναφορά. Εσείς ως εκλογολόγος και πολιτικός αναλυτής μέσω της εταιρείας που φαντάζομαι κάνετε και έρευνες οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται, τι εικόνα έχετε, τι αίσθηση έχετε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι ψέμα ότι το μοναδικό ρεύμα το οποίο έχει ανέβει και πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα, το ρεύμα το οποίο έρχεται από τα δεξιότερα του Λαϊκού Κόμματος, δεξιότερα βασικά της Νέας Δημοκρατίας, αν το λέμε με ελληνικούς όρους. Ακόμα και σε απόλυτο αριθμό ψήφων, σε μια εκλογική διαδικασία που είχαμε τόσο μεγάλη εποχή, ανέβηκε κατά 50.000 συνολικά ψήφους και προφανώς πήρε και ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 20% στις ευρωεκλογές οι οποίες πέρασαν. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, αυτό το χώρο θέλαμε να το ψάξουμε, το ψάχνουμε συνέχεια και δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση αν δούμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερη προκαλούν κάποια αίσθηση, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτός ο χώρος τίνει να θέλει να ενωθεί πια. Συγγνώμη, λίγο πιο κοντά στο κινητό, αν έχει την καλοσύνη να σας ακούμε. Ναι. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θέλει να ενωθεί. Ξέρετε, μεγάλη κουβέντα γίνεται για την κεντροαριστερά και το πώς τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, για ό,τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και τις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι αυτοί οι δύο χώροι έχουν το πρόβλημα όχι μόνο στα εσωτερικά τους, αλλά και το πώς θα ενωθούν σε μια, αν τελικά το θελήσουν, τα προβλήματα της βάσης, τα προβλήματα της διεύρυνσης, οι επικεφαλής τους κατά πόσο θα το θέλουν, ή όποιοι επικεφαλής φυσικά, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει στο χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, το λέμε έτσι και για την ευκολία της συζήτησης, αυτός ο δεξιός χώρος με όλες τις εκφάνσεις που έχει, γιατί κατά τη γνώμη μας, το έχω πει πολλές φορές, έχει αυτή τη στιγμή τρεις τουλάχιστον εκφάνσεις δεξαμενές. Μία εντός της Βουλής, αυτό που προαναφέρατε, με τον κατακαιρματισμό που υπάρχει και χωρίς απαραίτητα να είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπάρχει ένας κοινός παραδοσματής. Ένα στη δεξιά αποχή που δεν εκφράστηκαν και δεν πήγαν να ψηφίσουν γιατί δεν βρήκαν κάτι να εκφραστούν. Και ένα εντός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο χώρος λέτε ότι έχει τάσεις ενοποίησης, έχει βούληση ενοποίησης σε επίπεδο βάσης εκλογικού σώματος. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι μέχρι στιγμής αυτός ο χώρος που ξαναλέμε έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι ένας χώρος ο οποίος για πρώτη φορά φαίνεται ότι όλα τα κόμματα τα οποία ανήκουν σε αυτό το χώρο ενδιαφέρονται πάρα πολύ για να γίνει ένας ενοποιημένος χώρος. Προφανώς αυτό είναι υπερβολικά πρόημο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κόμματα τα οποία έχουν πετύχει, δηλαδή και η Νίκη και η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής είναι στους νικητές των εκλογών και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό το χώρο να βρεθεί κάποιος και να πει ναι, αλλά τώρα πάμε για κάτι ενιαίο. Από την άλλη μεριά όμως, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο κόσμος θα ήθελε να υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόμμα, ένας χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα εκφράσει τις δικές του ανησυχίες και θα έχει έναν σαφώς πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας. Αυτό προκύπτει, γιατί έχετε δίκιο, ότι κάποιος ο οποίος είναι επικεφαλής ενός κόμματος το οποίο πέτυχε εκλογικά, προφανώς δεν έχει διάθεση να παραμερίσει για να εμφανιστεί κάποιος άλλος να ενοποιήσει το χώρο. Αυτό συμβαίνει και δεξιά και αριστερά. Έτσι. Οι αρχηγοί, οι επικεφαλείς των κομμάτων δεν προτίθενται να θυσιάσουν την προσωπική τους φιλοδοξία ή παρουσία για κάποιον τρίτο για να ενοποιηθεί ο χώρος. Αλλά σε επίπεδο βάσης, λέτε, αυτό υπάρχει. Σε επίπεδο βάσης, όπως είπαμε, αυτό φαίνεται και είναι σαφές. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη η οποία μας οδηγεί στο αντίθετο. Το θέμα λοιπόν είναι αν υπάρξει ο επικεφαλής. Ξέρετε, από τον προηγούμενο Γενάρη, σε μια έρευνα που είχαμε κάνει στο Βήμα, είχε φανεί ότι τον είχαμε ορίσει ως τον πατριωτικό χώρο, είχε μια δυναμική περίπου το 20% και θα ήθελε μια ένωση του χώρου όσον αφορά να εκφραστεί και σε ευρωεκλογές αλλά και σε εθνικές εκλογές. Όλα έχουν γίνει, δηλαδή εννοώ ότι φάνηκε ότι η δυναμική αποτυπώθηκε εκεί, πήρε πραγματικά ένα 20%, αλλά ψάχνει επικεφαλής. Αυτή τη στιγμή, αυτό προφανώς δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο, αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε, αν υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει η θέληση, υπάρχει η ανάγκη για αυτό το χώρο, δεν ξέρω τελικά πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ο επικεφαλής, ο οποίος θα ενώσει αυτό που ορίζουμε ως λαϊκή δεξιά.
Και όλες οι τάσεις, το ακόμα το βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δηλαδή, ναι. Η τάση αμφισβήτησης στο Κυριάκο Μητσοτάκη πια είναι πάρα πολύ, είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στο παρελθόν. Το είδαμε και χθες στην βιβλιοπαρουσίαση που ήταν παρόντες ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Mm-hmm. Και εδώ φαίνεται ότι αυτός ο χώρος έχει και πιο δομημένη, πιο συγκροτημένη αντίληψη για το τι θέλει. Έτσι. Γιατί βλέπουμε στην αριστερά υπάρχει μία ασάφεια. Δηλαδή γίνεται λόγος, ας πούμε, για πιθανή ενοποίηση του χώρου, χωρίς όμως όλοι απαραίτητα να εννοούν την ίδια ατζέντα. Επί ποιες βάσεις θα γίνει η ενοποίηση. Δεξιά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Ξέρουν τι θέλουν ή τι δεν θέλουν. Μα το πρόβλημα και στο Πασόκ κυρίως και δευτερευόντως στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το γιατί. Δηλαδή, γιατί κάποιος πια να ψηφίσει Πασόκ. Πρέπει να παρουσιαστούν οι πλατφόρμες, πρέπει να παρουσιαστούν ξέρετε, η θέληση του κόσμου να ψηφίσει κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με ιστορικούς λόγους, απλά γιατί είναι Πασόκ. Mm. Δηλαδή ουσιαστικά κάτι το οποίο υπήρχε παλαιότερα, δηλαδή ψήφιζες ένα κόμμα για την οικογένειά σου, για λόγους ο οποίος είναι συναισθηματικοί, έχουν κολλήσει πάνω σε κόμματα τα οποία τα ορίζαν παλιά ως προοδευτικά. Όπως είναι το Πασόκ. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι γι' αυτό στο δεξιό χώρο αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια σαφής ατζέντα. Mm. Αυτό φάνηκε και από τη συμφωνία των Πρεσπών και από το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και από το θέμα του μεταναστευτικού, που εκεί υπάρχει μια δεδομένη θέληση σε έναν κόσμο και αυτό το κομμάτι έχει αποσχιστεί πια από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε τι θα επιστρέψει. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτός ο χώρος ο οποίος θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία θα είναι κυρίως από την αποχή, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι κρίνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός για τη διοίκηση της χώρας, αλλά πια ένα κομμάτι το οποίο άνοικε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θέλει να εκφραστεί διαφορετικά. Άρα μπορεί ένα κομμάτι να επιστρέψει όταν γίνουν εκλογές λόγω περίπου, τώρα το λέω έτσι λίγο αυθαίρετα, ψυχαναγκαστικά, για λόγους διακυβέρνησης της χώρας, έτσι. Δηλαδή αν είχε εναλλακτική θα προτιμούσε κάτι άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι δεν υπάρχει πρακτικά, ενώ για άποψη τεχνοκρατικής διαχείρισης. Ιστορικά η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο όταν έχει την εξουσία ή όταν τη διεκδικεί είναι το πλέον ενωμένο από όλα τα άλλα κόμματα. Αυτό το έχει δείξει σε όλη τη διαχρονία, από τη μεταπολίτευση και μετά. Αντίθετα, όταν πάει να χάσει την εξουσία, έχει απόλυτα διαλυτικές τάσεις. Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτό. Για να είμαστε ειλικρινείς, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά πρώτη. Mm. Η δυναμική της θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από τις ευρωεκλογές και για να είμαστε και μάλλον μικρότερη από τις εθνικές εκλογές που προηγήθηκαν. Mm. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θέλει να εκφραστεί. Και θα εκφραστεί σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Mm. Το θέμα είναι αν μπορεί να υπάρξουν δυνατότητες ένωση αυτού του χώρου στην τελική μάχη. Γιατί κάτι το οποίο βλέπουμε και το έχουμε δει σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες είναι ότι παρουσιώθησαν πάρα πολλά κόμματα από αυτό το χώρο με διαφορετικές ατζέντες, όμως ποτέ δεν μπορούσε να έρθει κάποιος να τα ενώσει. Mm. Και για να είμαστε και ειλικρινή σε αυτή την ανάλυση, δεν έχει βρεθεί ακόμα το πρόσωπο. Δηλαδή, ακόμα και αν ψάχνουμε και εμείς ρωτάμε κάποια πρόσωπα, κανένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουμε ρωτήσει δεν μπορεί να συγκεντρώσει ποσοστά τα οποία να λέμε ότι ναι, αυτός είναι ο ηγέτης του επόμενου κόμματος της λαϊκής δεξιάς. Άρα, υπάρχουν δύο αναχώματα αυτή τη στιγμή που διατηρούν μεταξύ άλλων τα ποσοστά και τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ιδεολογική, ενώ εναλλακτική κάποιο πρόσωπο να εκφράσει την ιδεολογική δεξιά πτέρυγα. Και το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να θεωρείται ικανός να κυβερνήσει, ενώ το day to day της, να κάνει τα και πρακτικά. Στα δύο θέματα το θέμα είναι το πρόσωπο. Είναι το μοναδικό πρόβλημα, χωρίς να λέμε φυσικά ότι από μόνο του δεν είναι τεράστιος ζήτημα. Ναι, ναι. Αλλά όταν σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτή η αύξηση του ποσοστού των κομμάτων τα οποία δεν θέλουν την Ενωμένη Ευρώπη, δηλαδή δεν θέλουν κάποιες... Η ατζέντα τους είναι τελείως διαφορετική. Και στη Γαλλία είδαμε την αύξηση του ποσοστού τους και... του Εθνικού Μετώπου με το κόμμα της κυρίας Λεπέν από τον κύριο Μπαρντελά. Το έχουμε δει παλαιότερα στη Βρετανία, όπου υποστηρίχθηκε το Brexit. Η Μελόν είναι πρωθυπουργός στην Ιταλία. Στην Αμερική, δηλαδή στην πρωτεύουσα του δυτικού κόσμου, ο Τραμπ
θα μας κάνει τεράστια εντύπωση αν χάσει. Προφανώς μιλάμε από τον αντίπαλο που έχει τώρα και δεν ξέρουμε ποτέ, συγγνώμη, αν θα δημιουργηθεί μια δυναμική με έναν άλλο επικεφαλής. Που ακόμα και αυτό το ζήτημα καλό είναι να το συζητήσουμε, ότι εάν οι δημοκρατικοί θέλανε να είχαν μια διαφορετική υποψηφιότητα που θα είχε δυναμική νίκη, θα έπε ήδη να την είχαν επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μιλάμε για την Ελλάδα, ένα ρεύμα το οποίο έρχεται σε όλο τον δυτικό κόσμο, είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια στην Ελλάδα και ξαφνικά να έχουμε να ζήσουμε μια τεράστια έκπληξη όταν αυτό αποτυπωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τράπαλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γιώργος Τράπαλης, εκλογολόγος, πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Good Affairs.